Πάμε. Λοιπόν, Κυριάκο, σήμερα η Αλεξάνδρεια κέρδισε άνετα με 4-0. Ειδικά το παιχνίδι μετά την αποβολή, θα έλεγα ότι κύλησε άνετα για την Αλεξάνδρεια. Την είδαμε σήμερα, μπήκε δυνατά. Και αν πιστεύεις ότι θα συνεχίσει έτσι η ομάδα μέχρι το τέλος, βλέπουμε ότι έχει μια δυναμική αποκτήση. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στους υποστηριχτές μου. Παίξαν ακριβώς έτσι όπως είπαμε να παίξουν. Είχαμε την καθολική υπεροχή και στα δύο ημίχρονα. Ξέραμε ότι η Επισκοπή θα έρθει και θα μας δώσει μισό γήπεδο και θα παίξει με την πλήρη ζώνη άμυνας και θα χτυπήσει με επιθέσεις. Δουλέψαμε σε αυτό όλη την εβδομάδα. Είχαμε ένα αρκετά παραγωγικό πρώτο ημίχρονο, κάναμε ευκαιρίες. Δεν μετουσιώσαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου. Με το ξεκίνημα και την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου, ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε στο σκορ και τα παιδιά συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και φυσικά και η αποβολή, η οποία και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι, διευκόλυνε πολύ περισσότερο το έργο μας και φτάσαμε σε αυτό το ευρύ και άνετο 4-0. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, δείξαν τα παιδιά σήμερα ότι η εμφάνιση στην Μεκαρία ήταν μια κακή παρένθεση. Και συνεχίζουν τις υψηλές πίσεις και είμαι βέβαιος να συνεχίσουν έτσι γιατί έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Και για τον καινούριο παίκτη τον Αργύριο, αν θέλεις, Κυριάκο, να κάνεις μια δήλωση, πώς τον είδες? Δεν θέλω να μιλήσω για κανένα παίκτη προσωπικά. Θέλω να πω ότι και τα 14 παιδιά που πήγαν στο παιχνίδι δώσαν την ψυχή τους. Και για να πάει για παιχνίδια πρέπει όλοι και οι 11 και οι 14 να έχουν υψηλά επίπεδα απόδοση. Αυτό κάναν τα παιδιά και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κυριάκο, παρότι το προηγούμενο παιχνίδι δυσκολεύτηκε για τον γκολ. Σήμερα βλέπω έβαλε 4 γκολ άνετα και πολλέ ευκαιρίε. Είπα ότι δείξανε παιδιά με την εμφάνισή του ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν μια κακή παρέθεση. Το δείξα σήμερα στο γήπεδο και είπαμε ότι και στη συνέχεια ελπίζουμε να είμαστε έτσι και θα είμαστε έτσι. Παρ' όλα αυτά, όμως, το πρώτο ημίχρονο πάλι παίχθηκε το ίδιο σκηνικό με τις ευκαιρίες, τις πολλές, τις χαμένες ευκαιρίες του Μπουκάρη κτλ. Δηλαδή, ήταν. Δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον δεν παίζει η ομάδα, τουλάχιστον από την αρχή, να καθαρίσει κάποια παιχνίδια. Κοιτάξτε να δείτε. Ευχής έργων είναι με το που μπαίνουμε στο παιχνίδι την πρώτη ευκαιρία να κάνουμε γκολ. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στο οποίο για πρώτο ημίχρονο, κατά τη γνώμη μου, κάναμε πολλές ευκαιρίες πάλι. Το ότι δεν μπήκε γκολ και αυτό μας το παιχνίδι. Μπήκε στο δεύτερο, γιατί φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου. Τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο. Μην ξεχνάτε ότι σε προηγούμενα παιχνίδια κάναμε περισσότερες ευκαιρίες και τελείωνα το σκορ με 2-1 στον γκολ. Τώρα τα παιδιά δίνουν μια πολύ μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη ευκαιρία στο σκοράρισμα και αυτό θα συνεχιστεί. Δημήτρης Καφές. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα περιμέναμε ένα πολύ καλό αντίπαλο, Επισκοπή. Μας έκλεισε αρκετά καλά τους χώρους. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήκαμε πάρα πολύ δυνατό στο παιχνίδι. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, δεύτερες ευκαιρίες, το Κάρι. Το πολύ θετικό για την ομάδα μας είναι ότι παρ' όλα αυτά είχαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν σταματήσαμε λεπτό, πιέσαμε μέχρι που κάναμε το 1-0. Μετά και με την αποβολή τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για μας. Υλοποιήκαμε χώρους και πετύχαμε τις υπόλοιπες ευκαιρίες, τις μετατρέψαμε σε γκολ. Γι' αυτό έχετε βρει 4-0. Εγώ θέλω να σταθώ ότι η ομάδα μας δίνει μια πολύ καλή δυναμική. Μπαίνουμε, δημιουργούμε ευκαιρίες, πιέζουμε τον αντίπαλο. Στην προηγούμενη αγωνιστική είπα να φερθήκα τις χαρίες, παρόλο που τον πρώτη του 94. Αυτό σημαίνει πολλά για μια ομάδα, σημαίνει ότι παρατάει κανένα παιχνίδι. Παλεύει μέχρι το τέλος και έχω μάθει στο ποδόσφαιρο ότι όποιος παλεύει δικαιώνεται, έστω και στο τελευταίο λεπτό. Επίσης θέλω να πω ότι είμαστε μια οικογένεια πλέον, η ομάδα έχει δεχτεί πάρα πολύ. Φύγανε πολλά παιδιά το Γενάρη, έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι. Αυτό φαίνεται σε κάθε γήπεδο, από το πιο απλό, από το ένα πράγμα μέχρι τον πανηγυρισμό, που αν έχει προσέξει, όλη η ομάδα πανηγυρίζει μαζί. Και θέλω να τελειώσω, μην σας κουράσω και εσάς άλλο.
Θέλω να σταθώ και στον πρόεδρο της ομάδας μας, που θέλοντας και εμείς στην πόλη ακούμε διάφορα σχόλια ότι η ομάδα είναι απλήρωτη, ότι δεν πάνε προπονήσεις. Θέλω να πω ότι πλέον όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Οικονομικές κρεμότητες δεν υπάρχουν. Το μόνο που υπάρχει είναι να βλέπουμε κάθε μέρα ξεχωριστά, κάθε Σαββάτο και Τετάρτη που θα είναι το κύπελλο, να τελειώνει, να πανηγυρίζουμε και αγώνα με τον αγώνα να καταφέρουμε τους δύο στόχους που έχουμε. Επίσης θέλω λίγο να σχολιάσω την ανοσία της αντίπαλης ομάδας, ειδικά του Γερμανού σε φαρήκα από τον εκκλημό. Αυτό πιστεύω μας υποτιμάει σαν ομάδα και δεν ξέρω τον λόγο που έγινε αυτή η κίνηση. Καλή συνέχεια θέλω να ευχηθώ στην ομάδα της Επισκοπής, γιατί αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα και αυτή είναι από τα τέτοια όπως στόχους έχει. Δημήτρη, η ομάδα δείχνει το ρυθμό της τώρα. Η ομάδα φαίνεται να έχει βρει το παιχνίδι, πατάει καλά. Αλλά σας λέω, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η ομάδα έχει χαρακτήρα. Έχει σαβανό, έχει πείσμα, έχει εγωισμό. Έχει όλα αυτά που χρειάζεται το ποδόσφαιρο. 90% από τους εγκαθίστε και βλέπουμε ότι παίζεται καλό ποδόσφαιρο. Αυτό που είπα πριν, όλα αυτά είναι. Ότι όσο το παλεύει στο παιχνίδι, θα δικαιωθήσει. Υπάρχει βέβαια και ατυχία. Όπως το πρώτο ημίχρονο, μπορούσε να έχει τελειώσει πιο απλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σας είπα. Παρόλο που δεν μπήκαν ευκαιρίες, εμείς δεν ξεδέσαμε. Το είδατε για πρώτο το παιχνίδι. Δεν πιστεύω να υπήρξε το που να κόψαμε ρυθμό, να απογοητευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά, πεισμόσαμε πιο πολύ και μπήκαμε από το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο να τελειώσουμε το παιχνίδι όπως έγινε. Δεν πείτε το οικογενειακό κλίμα που είχατε πέρσι στην ομάδα του ΦΑΣ. Το βλέπεις ότι έχει μεταφερθεί στην ομάδα της Αλεξάνδρειας. Ναι. Απλά εδώ πέρα πήρε λίγο παραπάνω χρόνο. Κάποια σχόλια, κάποια. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλη συνάδελφα. Στο τέλος, λίγο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σχολιάσω. Τίποτα, όλα καλά.